Έβγαλε τα από το τζάμι και πήρε το τζάμι τα αφήνει εκεί. Α, το τζάμι, έβγαλε έβγαλε το, τζάμι το τζάμι και μέσα. Το ίδιο δυσάρεστο συνέστημα για τρίτη φορά βίωσε μέσα σε λίγα χρόνια ο Μιχάλης Μαρτσάκης όταν επέστρεψε σήμερα το πρωί από το χωριό που είχε πάει για χαλάρωση με την οικογένειά του. Έντρομος αντιλήφθηκε ότι οι άγνωστοι είχαν μπει μέσα στο σπίτι του στο Γαλατά στα Χανιά και είχαν αφαιρέσει όλα τα κοσμήματα και μεγάλο χρηματικό ποσό. Όλα τα αντιμαρφή τη γυναίκα μου λοιπόν θα δει και τα κουφιά και ότι οικονομίες είχαμε εκεί του έτους και όλοι κάτι έχουν, έτσι δεν είναι. Ναι. Τώρα ήρθε για μια δουλειά που είχα γύρω στι 9 η ώρα, 10 μπήκα στο σπίτι και είδα αυτή η κατάσταση. Τώρα το πρωί έγινε, χθε βράδυ έγινε, πάντω εγώ την αντιλήφθηκα σήμερα, γύρω στι 10. Μπήκαν από μια πόρτα που έχω στη, στο μπιλωτή, στην, στο πιλωτή, στην είσοδο δίπλα, πήγαν να μπουν μάλλον, δεν τα καταφέρανε και μετά κάνανε την ίδια κίνηση που κάνανε και άλλε φορέ μου την έχουν ξανακάνει, η τρίτη φορά είναι αυτή. Και ήρθαν εδώ, χάνανε πάλι την ίδια κίνηση που χάνανε τότε. Τότε μπήκανε γιατί το παράθυρο δεν το έχω ασφαλίσει. Τώρα έχω αλλάξει την περώνη και δεν μπορούσαν να μπουν. Έτσι λοιπόν οι διαρρήκτε αφαίρεσαν όπω τόνισε ο ιδιοκτήτη το ξύλινο πιχάκι και έπειτα έβγαλαν το διπλό τζάμι. Ενώ με δεδομένο τον τρόπο που έδρασαν, ο κύριο Μαρτσάκη πιστεύει ότι πρέπει να ήταν περισσότεροι από ένα. Κάνουν το πιχάκι, ναι, αποπλήθηκε το παράθυρο, πήραν το τζάμι στα χέρια και μπήκαν από εκεί κανονικά. Το χρήσταλ είναι διπλό τζάμι 30 κιλά. Δεν μπορεί να το κατεβάσει και να μπάθηκε τίποτα. Ήταν πολύ γερό. Τι κάνατε μετά από αυτό Τίποτα. Πήρα τη γυναίκα μου, τη λέω πάλι τα ίδια. Μετά ήρθε η σήμανση, πήρα τη αστυνομία καταρχά και ήρθε ένα παιδί εδώ πέρα έκανε την προσπάθεια που πρέπει να κάνει για τα αποτυπώματα. Αλλά δυστυχώ μου λέει δεν βρίσκομαι τίποτα διότι ήταν ξετεχνημένο, μεγάλια. Οι διαρρήκτε προχωρώντα στο εσωτερικό έσπασαν την κλειδωμένη μεσόπορτα του δωματίου μέσα στο οποίο βρισκόταν η λία του. Έχουμε φτάσει στο σημείο να μην μπορούμε ούτε μαγειρεμένο φαγητό να αφήσουμε σπίτι μα. Δεν ξέρω ποιο και τέλο πάντων πιανού αρμοδιότητα είναι αυτή, αλλά είναι κρίμα σε ένα σπίτι να μπαίνει μέσα και να βλέπει μια τέτοια κατάσταση. Ο κάθε άνθρωπο κάνει τι προσπάθειέ του, τι οικονομίε του, τα χρυσαφικά του, οτιδήποτε. Και απέναντία να μπαίνει μετά από μία μέρα που θα φύγει από το σπίτι του να αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση. Είναι πολύ λυπηρό. Οι δράστε, μάλιστα, πήραν ακόμα και του κουμπαράδε των παιδιών, όπω επισημάνθηκε. Έχει ξαναγίνει αυτό. Πάλι μα πήραν τι κουμπαράδε. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το σπίτι είναι απομονωμένο σε ερημικό σημείο και δεν είχε συστήματα ασφαλείας, όπως επισήμανε ο ιδιοκτήτης.